του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο. Ήταν μεγάλη τιμή που μας έδωσε συνέντευξη και μίλησε και για τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά κυρίως για την πληγή της φυγής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Στο Live News, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαστε εδώ με τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, επειδή η χρονιά ολοκληρώνεται. Θέλω να μου κάνετε έναν απολογισμό της ακαδημαϊκής χρήσης του 2017. Πώς πήγε και τι μπορούμε να περιμένουμε για το 2018. Το 2017 για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν μια χρονιά ορόσημο, δεδομένου ότι κλείσαμε 180 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας. Στην διάρκεια αυτής της χρονιάς, εκτός από το συνηθισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο και τα ερευνητικά προγράμματα, πραγματοποιήσαμε μία σειρά από επαιτειακές εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν σαν στόχο να αναδείξουν την προσφορά του Πανεπιστημίου μας σε όλους τους τομείς. Στο κομμάτι της έρευνας θα προχωρήσουμε, γιατί νομίζω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν βήματα, κύριε Δημόπουλε, έτσι δεν είναι? Ο σχεδιασμός είναι βέβαια πάντα να ενισχύεται η έρευνα, αλλά θέλω να πω ότι παρά την μειωμένη χρηματοδότηση, η προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα, όπως είναι το ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα ή και εθνικά προγράμματα, δεν έχει σταματήσει από τους ερευνητές μας. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ερευνητική παραγωγή να είναι αρκετά ικανοποιητική. Η χώρα βιώνει για πάρα πολλά χρόνια μια οικονομική κρίση, που είναι πια έχει γίνει και κοινωνική κρίση. Και πάρα πολλοί φοιτητές, και όχι μόνο φοιτητές, και μυαλά, ενώ από άποψη επιστημονική, φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στο εξωτερικό και διαπρέπουν. Πώς μπορεί να σταματήσει η φυγή αυτή των εγκεφάλων? Όταν χάνουμε επιστήμονες ηλικίας 20 έως 30 ετών, αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα αρνητικό για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, αρκεί να σας πω ότι από τους αποφύτους μας στην ιατρική σχολή, η οποία είναι πολύ αναγνωρισμένη στο εξωτερικό και λόγω του γεγονότος ότι τα παιδιά τα οποία μπαίνουν στην ιατρική είναι πολύ υψηλού επίπεδου, ένα 30% πηγαίνει στο εξωτερικό για να συνεχίσει πολύ τη μετεκπαίδευση. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό από την ιατρική. Εμείς ως πανεπιστήμιο, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, έχουμε ενεργοποιήσει πάνω από 2.000 προγράμματα, στα οποία εργάζονται πάνω από 6.000 νέοι επιστήμονες. Επομένως, πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο δρούμε κάπως ανασχετικά σε αυτή τη φυγή. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να επέλθει η ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη η οποία να αφορά τη σύνδεση της ερευνητικής παραγωγής με τις παραγωγικές μονάδες της χώρας, με τις βιομηχανίες, με τις βιοτεχνίες, ούτως ώστε να υπάρχει μία διασύνδεση και μία μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας προς την αγορά. Ξέρετε, αυτό που είναι το περίεργο και περίεργο που προβληματίζει είναι ότι αυτά τα μυαλά φεύγουν έξω και διαπρέπουν. Και το λέω γιατί έχω και προσωπική εμπειρία. Βεβαίως. Στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Βεβαίως. Δηλαδή, πραγματικά αφορά γιατρό. Τους στέλνουν τους Έλληνες γιατρούς πάρα πολύ στο εξωτερικό. Άρα σημαίνει ότι και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν είναι σε χαμηλό επίπεδο. Συμφωνώ απολύτως. Η ιδέα αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη μου, είναι αρκετά ικανοποιητική. Όταν λέμε ότι ένα ελληνικό πανεπιστήμιο είναι στη θέση 450 στον κόσμο, ναι, σε κάποιον ακούγεται πολύ χαμηλά. Πρέπει όμως να πάρουμε υπόψη μας ότι στον κόσμο υπάρχουν γύρω στις 30.000 πανεπιστήμια. Ναι, επομένως, όταν λέμε ότι ένα πανεπιστήμιο είναι στη θέση 500, αυτομάτως είναι μέσα κάτω από το 5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι ή δεν πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο, αλλά δεν πρέπει όμως να έχουμε και μία πεσημιστική αντιμετώπιση, η οποία να λέει ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι αξιόλογα. Βλέπουμε ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένα ενδιαφέρον προς τις στρατιωτικές σχολές, για το μόνιμο, βεβαίως, για το πιο σίγουρο. Το βλέπετε αυτό, βεβαίως, είναι έτσι? Βεβαίως. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πολλαπλώς τα πανεπιστήμια. Εκτός από την μειωμένη χρηματοδότηση, έχουν μειωθεί δραματικά οι μισθοί των καθηγητών.
Αυτή τη στιγμή ο μισθός του μέσου καθηγητή έχει μειωθεί τουλάχιστον 30%. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα, διότι όταν ο αντίστοιχος καθηγητής στην Ολλανδία ή στη Γαλλία έχει ένα μισθό ο οποίος είναι της τάξης των 5 και 8.000 ευρώ, όταν στην Ελλάδα ο αντίστοιχος μισθός σε καθηγητή με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας δεν ξεπερνάει τα 2.000 ευρώ, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Φυσικά. Και είναι και ένα κίνητρο εντός εισαγωγικών σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει μία εξειδίκευση, να σηκωθεί και να φύγει και να συνεχίσει τη δουλειά του και την έρευνά του εκτός. Το άλλο το οποίο είπατε, υπάρχει μία μετακίνηση υποψηφίων φοιτητών σε σχολές που, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουν μία σίγουρη αποκατάσταση. Όπως είναι οι στρατιωτικές σχολές, στρατιωτική ιατρική πάντα ήταν ψηλά, αλλά τώρα βλέπουμε η αστυνομία, η χωροφυλακή, τα σώματα του στρατού να είναι περιζήτητα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ, κάθε επιτυχία στην εκπομπή σας και το 2018. Πολύ. Να είστε καλά κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε που μας καλοδεχτήκατε εδώ στην Βρετανία. Τιμή εδώ για το Live News να μας μιλήσει ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και πάμε...